Μία βόμβα έριξε σήμερα στην συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τα Τέμπη ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Ο κύριος Αγοραστός, παρά το γεγονός ότι επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής ώστε να μην καταθέσει ως μάρτυρας, ωστόσο σε δήλωσή του υποστήριξε ότι η περιφέρεια έδωσε μόνο τα μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τον μπάζωμα της περιοχής και ότι την εντολή την έδωσε το συντονιστικό της πολιτικής προστασίας που ανήκε στη δικαιοδοσία του κυρίου Τριαντόπουλου. Αμέσως μετά, ο Βασίλης Κόκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε να κληθεί ο κύριος Τριαντόπουλος ενώπιον της Επιτροπής προκειμένου να αποδειχθεί ποιος έδωσε την εντολή για την εξαφάνιση στοιχείων. Το δικαίωμα της σιωπής στήρισε ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής για την τραγωδία των Τεμπών ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Επικαλέστηκε το γεγονός ότι πρόσφατα κατέστη κατηγορούμενος για το μπάζωμα του χώρου του δυστυχήματος και αρνήθηκε να εξεταστεί ως μάρτυρας, αν και δεν αποδέχεται την κατηγορία, καθώς όπως υποστήριξε, τα έργα στο χώρο δεν αποτέλεσαν πρωτοβουλία της περιφέρειας. Περιφέρεια Θεσσαλίας παρήχε αποκλειστικά και μόνο υποστηρικτική βοήθεια που συνίστατο μόνο στη διάθεση μηχανημάτων όπως αποφασίστηκε από το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας. Ενήργησε δηλαδή ως όφιλε να πράξει χωρίς να έχει πρωτοβουλία ενεργειών. Η συγκεκριμένη αποστροφή του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας προκάλεσε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης με το ΣΥΡΙΖΑ να επαναφέρει το αίτημα για κλήση στην Εξεταστική Επιτροπή του αρμόδιου για την πολιτική προστασία υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου. Ελπίζουμε ο κύριος Μητσοτάκης να δώσει την άδεια στον κύριο Τριαντόπουλο να έρθει και να πει στην ελληνική κοινωνία για ποιο λόγο και ποιος έδωσε την εντολή να εξαφανιστούν τα πιστήρια, τα ίχνη αυτού του εγκλήματος στα Τέμπη και τα ίχνη ανθρωπίνων οστών. Σε βάρος του πρώην Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού ασκήθηκε πρόσφατα ποινική δίωξη για το αδίκημα της παρέβασης καθήκοντος μετά από μήνυση συγγενών θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Έσκαψαν τα χώματα σε βάθος περίπου ενός μέτρου, άγνωστο πού και αν τα πέταξαν σε ένα μόνο σημείο. Προχώρησαν σε επιχωμάτωση και ασφαλτόστρωση, απέκρυψαν και συγκάλυψαν κάθε στοιχείο που θα οδηγούσε εμάς και τους Έλληνες πολίτες στην αλήθεια. Οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής συνεχίζονται και πλέον μπαίνει επιτάπητος κύκλιση άλλων προσώπων προκειμένου να καταθέσουν για την υπόθεση της πολύ νεκρής τραγωδίας.